Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Φίλατε την υγεία σου και συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, φίλατε την υγεία σου από την υπέρταση. Επιμένω σε δεύτερη συνεχόμενη εκπομπή στο θέμα αυτό, διότι αισθάνομαι σαν κλινικός γιατρός ότι υποτιμάται η παρουσία της, υπερεκτιμάται. Δημιουργεί τρόμο ή αδιαφορία, ό,τι χειρότερο δηλαδή για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης. Την προηγούμενη φορά είπαμε μερικά πράγματα που είχαν σχέση με τη συμπτωματολογία. Δηλαδή, τι θα μας ειδοποιήσει ότι έχουμε πίεση, ρε παιδί μου, πώς θα το καταλάβω ότι έχω πίεση. Ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, στο οποίο όμως, αγαπητοί φίλοι, σας λέγω και θα επιμείνω σε αυτό και επιμένω για όσους φίλους με παρακολουθούν και με έχουν επισκεφθεί, ότι δεν δίνει συμπτώματα η αρτηριακή υπέρταση. Είναι ένας ύπουλος, σιωπηλός εχθρός. Ύπουλος, σιωπηλός, γιατί αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά, είσαι στα καλύτερά σου, δηλαδή μπορεί να μετακινήσεις ένα όρος ολόκληρο, ένα βουνό, και αυτό να σκάβει από κάτω, σιγά σιγά να σκάβει και να τρώει την διάρκεια και την αυτοτέλεια του καρδιαγγειακού συστήματος. Ή να μην έχει τίποτα, να μην πει τίποτα, ξαφνικά να εκδηλώσει ένα σοβαρό, μια σοβαρή επιλογή της υπέρτασης. Είπαμε λοιπόν ότι είχαμε κουβεντιάσει ότι πρέπει κάποιος να την αντιμετωπίσει σοβαρά. Σοβαρά. Σήμερα δεν θα μείνουμε στα στερεότυπα της φαρμακευτικής θεραπείας που λίγο πολύ καταφεύγουμε πολύ εύκολα, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα στην Ελλάδα στην χρήση φαρμάκων και δεν λύνουμε το πρόβλημα. Θα την πάμε λίγο την κουβέντα διαφορετικά. Θα δούμε όμως, έχουμε βάλει ένα μπούσουλα ερωτήσεων και πάνω σε αυτές, αυτές και τις δικές ερωτήσεις που σε λίγο θα βγει το τηλέφωνο και θα μπορέσετε να κάνετε ερωτήσεις εφόσον έχετε κάτι να ρωτήσετε, για να απαντήσουμε στο θέμα αυτό. Να δούμε όμως την πρώτη φωτογραφία που είναι σχετικά με την προσφορά αυτής όλης της δουλειάς. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά που είναι η υπέρταση σημαντικές αλήθειες. Πραγματικά, ως πρόσωρας Aloe Therapy, είναι εκείνη που μας βοήθησε να την οργανώσουμε, να την προετοιμάσουμε και να την παρουσιάσουμε. Τώρα, το πώς ένα συμπλήρωμα διατροφής, όπως είναι η Aloe Therapy, προβάλλεται, να το πω κάπως έτσι εισαγωγικά, με το να προβάλλει μια καθαρόαιμη ιατρική εκπομπή, εγώ το έχω εξηγήσει. Αλλά πρέπει και εσείς να σκεφτείτε την τεράστια διαφορά προβολής της Aloe Therapy με τον τρόπο αυτό, μέσω από τις εκπομπές, μιας καθαρά ιατρικής εκπομπής, από τις όλες τις άλλες της Aloe, τις πολλές, δυστυχώς κυκλοφορούν πάρα πολλές, που στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν χίλια μύρια κόλπα, τρόπους, παρουσιάσεις, σκηνικά, ηθοποιούς, διάφορα κλπ. Και στην πραγματικότητα χάνεται τη ουσία, γιατί η Aloe παίζει ρόλο στην υπέρταση, θα το πούμε στο τέλος. Ας προχωρήσουμε στην πρώτη φωτογραφία μας για να κάνουμε την κουβέντα πιο σημαντική, γιατί είναι σημαντικό να λέμε πράγματα που είναι καθαρά επιστημονικά και όχι να έχουν τη μορφή της διαφήμισης. Βέβαια εδώ βλέπουμε αυτό, όταν το βλέπετε αυτό, είναι ένας πίνακας που έχει αποφασιστεί να απευθύνεται σε όλους τους γιατρούς. Λοιπόν, και βλέπετε πάνω ότι σε έναν υπερτασικό πληθυσμό γενικό, θα εξηγήσω τι σημαίνει γενικός υπερτασικός πληθυσμός, εάν η πίεση είναι κάτω από 14, δεν ασχολούμεθα. Δεν ασχολούμεθα. Σε ηλικιωμένους υπερτασικούς, λέει πιο κάτω, κάτω από 80 βέβαια, μπορεί και κάτω από 16 θέλουμε να είναι η πίεση. Το λέμε αυτό γιατί μερικές φορές συμπολίτες μας οι οποίοι είναι κοντά στα 80, 75-80 με ένα 15-15,5 πανικοβάλλονται και ο πανικός βέβαια δεν βοηθάει καθόλου. Προχωρούμε κάτω-κάτω που λέει η διαστολική πίεση, η μικρή πίεση, αυτή που κατά κάποιο τρόπο κάποια εποχή είχε πάρει μεγάλη διάσταση και νομίζαμε ότι όλα τα προκαλούσε η χαμηλή πίεση άμα ήταν ψηλή,
πρέπει να είναι κάτω από 9 για όλους. Για όλους. Κάτω από 9. Τώρα, σε μερικές πολύ ευαίσθητες ηλικίες ή μάλλον πολύ ευαίσθητες καταστάσεις ασθενών, ας τη βγάλουμε τη φωτογραφία, ας βγάλουμε τον πίνακα, πολύ ευαίσθητες, ίσως ο γιατρός αποφασίσει και καλά θα κάνει, να πάει λίγο πιο κάτω. Ξέρετε, σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που κάνουμε, να κατεβάσουμε τη χοληστερίνη, να κατεβάσουμε το ζάχαρο, να κατεβάσουμε την πίεση, η όλη διαδικασία έχει ένα χαρακτηριστικό, μια χαρακτηριστική καμπύλη, θα έλεγα. Να το πω έτσι, να το καταλάβετε, θέλω να το καταλάβετε πολύ. Κατεβάζουμε λοιπόν την πίεση, ο πολύ υπερτασικός είναι εδώ, και την κατεβάζουμε την πίεση, και όσο την κατεβάζουμε, βελτιώνεται. Βελτιώνεται. Σε κάποιο σημείο όμως, ενώ εμείς την κατεβάζουμε την πίεση, η κατάσταση χειροτερεύει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πάψει να είμαστε υπερβολικά επιθετικοί στο θέμα των χαμηλών πιέσεων. Μια πίεση 10,5 δεν είναι πια επιθυμητή. Να την κατεβάζουμε εμείς, προσέξτε, γιατί την έχει κάποιος. Μακάρι να την έχει από μόνος του. Να έχει αυτορυθμιστεί ο οργανισμός του και να έχει μια πίεση 10,5 και να κάνει όλες τις δουλειές. Να εργάζεται, να διαβάζει, να διασκεδάζει, να τα πάντα. Πίεση 10,5, 11, 10, 10,5. Αυτή είναι η πίεσή του, ευλογημένος είναι. Εγώ, ο καρδιολόγος που παρεμβαίνω σε κάποιον και του πάω την πίεση από το 16 στο 10 και 10,5, δεν προσφέρω καλό έργο. Έχει αποδειχθεί αυτό και είναι πέραν πάσης αμφιβολίας και πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ξεχωρίστηκαν λοιπόν οι... Όπως θέλετε, ο κατάλογος έχει ξεχωρίσει τους υπερτασικούς στο γενικό πληθυσμό υπερτασικών. Κοιτάξτε, το να έρθει κάποιος και να πει: έχω μια πίεση, διαπίστωσε ότι έχω μια πίεση, η ευθέσινη συνηθισμένη παρουσίαση, μου βρήκε η γυναίκα μου 15,5, 16, ή το χειρότερο, και το τελείως ανορθόδοξο θα έλεγα. Είχα ένα σφίξιμο εδώ πέρα πίσω και μετράω την πίεση και βλέπω ότι η πίεση είναι 15,5. Ή ξέρεις, αισθάνομαι λίγο το σαγόνι μου εδώ, καμιά φορά με σφίγγει και μετράω την πίεση και έχω 15, 15,5, 16. Ή το κεφάλι μου βουίζει, τα αυτιά μου βουίζουν και αυτομάτως το αναγάγω στην πίεση και βρίσκω μια πίεση υψημένη. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει απόλυτη σχέση. Το λέμε αυτό. Δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει απόλυτη σχέση. Παρά τα αυτά. Εμείς σεβόμαστε αυτόν ο οποίος έρχεται και λέει: εγώ υποφέρω. Και βέβαια, όταν ο ίδιος ασθενής μας πει ότι ξέρετε κάτι, το 15,5 πήγε 13,5 και εγώ δεν έχω πια τέτοια ενοχλήματα, αρχίζουμε πια εμείς και δεχόμαστε ώστε ας τον κρατήσουμε εκεί με τη θεραπεία του για να μην παραπονιέται ο άνθρωπος. Στην πραγματικότητα όμως, στην επιστημονική κοινότητα, θεωρείται, δεν είναι απόλυτα αποδεδειγμένο, θεωρείται όμως, σαν παρακολουθούμενο, ότι η εντύπωση ότι αυτός ο πόνος, αυτό το σφίξιμο, μπορεί να είναι υπέρταση η οποία απειλεί εγκεφαλικό επεισόδιο, αναπηρία, θάνατο, ανεβάζει την πίεση και την πάει ψηλά. Αυτή η ανησυχία, αυτή η απελπισία που πιάνει κάποιον, όταν είναι και μόνος του και βλέπει ένα πιεσόμετρο ηλεκτρονικό και δείχνει, αυτή η κατάσταση φαίνεται ότι είναι θέμα ψυχολογικό, το οποίο δημιουργείται από φόβο. Εμείς ξέρουμε ότι αυτές οι καταστάσεις έχουν μέσα τους λειτουργική αιτία, δηλαδή όταν λέμε είναι ψυχολογικό, σημαίνει ότι αυτή η αγωνία, αυτός ο φόβος που υπάρχει ότι θα πάθω εγκεφαλικό, μου έρχεται, να το, έτσι και πάθει και ο γείτονας απέναντι κατά τη γνώμη μου, έτσι το περιέγραψε κάποια άλλη, ξεχυλίζει το σώμα από αδρεναλίνη που παράγουν τα επινεφρίδια και βέβαια αυτό ανεβάζει την πίεση. Βέβαια ο οργανισμός, ο φυσιολογικός οργανισμός έχει τους μηχανισμούς του και το ρυθμίζει. Αλλά με τον πανικό που έχουμε εμείς και με την τρεχάλα που μας πιάνει μετά, πού να φτάσει να ηρεμήσει ο οργανισμός για να κάνει γύρω στη δουλειά του. Άρα λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα, μην περιμένετε συμπτώματα για να διαπιστώσετε ότι η πίεσή σας έχει διαταραχθεί. Δεύτερο και σημαντικότερο, εάν βρείτε την πίεσή σας υψημένη 2-3 φορές τυχαία χωρίς κάποιο λόγο, σημαντικό που να σε έχει ταράξει, να σε έχει αλλάξει την ηρεμία και την
κατάσταση ηρεμίας στην οποία είστε όλη την ημέρα, τότε πάμε στο γιατρό μας και το συζητάμε. Δεν παίρνουμε φάρμακο. Το λάθος που θα πάρω ένα χάπι που παίρνει η θιά μου, η συμπεθέρα μου, η ξέρω εγώ τι, η αγιά μου, γιατί για την πίεση να προλάβω. Τι να προλάβεις τι. Τι να προλάβεις. Δεν προλαβαίνεις απολύτως τίποτα παρά διαταράσεις ένα μηχανισμό, ο οποίος όταν πάει να τον ελέγξει ο γιατρός, πρέπει να κάνει ειδική ανάλυση πλέον για να δει τι συμβαίνει και αν συμβαίνει, για να σε βοηθήσει να μην βρεθείς σε μια θεραπεία την οποία την παίρνεις για πολύ καιρό χωρίς λόγο. Προχωρούμε στην επόμενη φωτογραφία μας. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν πάμε σε αυτή την πολύ μεγάλη, απαντάει μάλλον αυτό, απαντάει. Τι να κάνω γιατρέ, δεν θέλω να πάρω φάρμακα. Τι να κάνω, δεν θέλω να πάρω φάρμακα. Βέβαια δεν είναι καλή και σωστή αυτή η θέση όταν τη βάζουμε de facto στο γιατρό, ότι εγώ ό,τι και να μου δώσεις δεν θα το πάρω, δεν θα το καταπιώ. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι υγειονοδιαιτητικές αλλαγές που είναι απαραίτητες να προηγηθούν τις λήψεις φαρμάκων, θέλω να τις δούμε μία-μία, γιατί πραγματικά πολλοί από εσάς που απασχολούνται από την υπέρταση θα πρέπει πολύ πολύ σοβαρά να δουν αν έχουν εφαρμόσει στη ζωή τους αυτές τις συμβουλές που δίνουν τόσο μεγάλη βοήθεια. Περιορίζουμε λοιπόν το αλάτι έως 5 με 6 γραμμάρια την ημέρα. Αυτό το πράγμα βέβαια φαίνεται λίγο δύσκολο. Δεν ξέρετε πώς να το κάνετε. Σας λέγω, εάν δεν βάζετε αλάτι στην τροφή, δεν υπάρχει αλατιέρα στο τραπέζι και αποφεύγετε αυτά τα ιδιαίτερα λατισμένα τυριά, κυρίως κεφαλοτύρια, παστά κλπ., τότε πετυχαίνετε αυτό το στόχο χωρίς άλλες ιδιαίτερες προσπάθειες. Είναι κατηγορία 1, επίπεδο Α, σημαίνει απόλυτη ένδειξη. Απόλυτη ένδειξη. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι σε αυτό κάνετε λάθος. Μόνο κάτι περίεργοι που βγαίνουν καμιά φορά και λένε διάφορα περίεργα. Ποιο αλάτι, δεν φταίει το αλάτι, δεν φταίει εκείνο, δεν φταίει το άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι που κατά το μάλλον ήτον θέλουν να βγουν χωρίς να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο αυτό που λένε και να επηρεάσουν καταστάσεις χωρίς να έχουν καμία απόδειξη. Αποδεδειγμένα λοιπόν, κατηγορία 1, επίπεδο Α, ο περιορισμός άλατος είναι απόλυτος σε αυτό που έχει πίεση. Πάμε στο δεύτερο, στο από κάτω, που λέει μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Για όσους πίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πίνουν και έχουν πίεση. Δεν χρειάζεται να κόψει το αλκοόλ, δεν πίνει. Υπάρχουν όμως ορισμένοι οι οποίοι έχουν κάθε βράδυ ένα μπουκάλι στο τραπέζι. Έχουν το μεσημέρι μισό μπουκάλι στο τραπέζι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι οι αλκοόλοι, το κρασί, η μπύρα, το τσίπουρο, το ξέρω πώς να μπορώ, το ίσκι, ξέρω εγώ, επηρεάζουν σοβαρά την υπέρταση, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ υψηλή η κατανάλωση και δυστυχώς οδηγούμεθα σταθερά σε υψηλές καταναλώσεις, διότι είναι μια συνήθεια, ένας εθισμός, είναι ένα ξέδωμα, μπορώ να το πω έτσι πολύ λαϊκά, και πάμε σιγά σιγά χωρίς να καταλάβουμε και μας οδηγεί βέβαια σε μια φθορά των αγκείων από την υπέρταση. Αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών. Μα τρώω σαλάτα. Αύξηση στην κατανάλωση λαχανικών, φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπη. Δηλαδή, γάλα χαμηλά λιπαρά, δεν του λείπει το ασβέστιο, του λείπει το λίπος. Δεν μας λείπει λίπος, είμαστε γεμάτοι όλοι. Πίνω λοιπόν το γάλα μου, παίρνω το ασβέστιό μου, παίρνω αυτά τα καλά τα οποία έχει το γάλα και κρατάω το οργασμό υγιή, χωρίς να χρειάζεται να πάρω τα λίπη τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Τρώω παραπάνω φρούτα, τρώω παραπάνω σαλάτες, τρώω παραπάνω λαδερό από ό,τι έτρωγα, σαν μερίδες εννοώ, και όχι σαν ποσότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ο οργανισμός απαντά. Και θα πω στους φίλους που παρακολουθούν τώρα, πέραν κάποιους που είναι ιδιαίτερα προχωρημένες ηλικίες και μπορεί να το έχουν διαπιστώσει και να μην απαντάει όπως πρέπει, άνθρωποι της δικής μου ηλικίας. Παρακολουθούν μια πίεση πάνω το βράδυ στο σπίτι και παίρνουν πίεση 16-15,5 και τρελαίνονται. Αντί λοιπόν να τρελαθούν, αν είναι δυνατοί, τότε το βράδυ τρώνε ένα φρούτο και κοιμούνται. Εάν βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα χοντρή που ένα φρούτο για ένα βράδυ δεν σημαίνει τίποτα για τον οργανισμό που είναι φούλα από θερμίδες και από βάρος, σας λέγω την επόμενη το πρωί θα δουν την πίεση να έχει υποχωρήσει. Τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα. Ή να φάνε μια γκουροντομάτα, σαλάτα, χωρίς αλάτι. Να φάνε ένα ριζάκι που δεν βάλανε
αλάτι. Δεν βάλανε. Να δουν ακριβώς πώς θα απαντήσει. Θα δουν ότι στις μία-δύο φορές θα έχει απάντηση. Μπορεί να μην είναι θεαματική ή μπορεί να είναι θεαματική, αλλά στην πραγματικότητα θα υπάρχει βελτίωση και πρέπει να τα ακολουθούμε. Το αδυνάτισμα. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε στη χώρα μας να επηρεάσουμε τον πολίτη που έρχεται και ζητάει τη συμβουλή μας για το θέμα του βάρου. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, είναι όλοι από 35 χιλιόγραμμα τετραγωνικό μέτρο, που σημαίνει δείκτης μάζας σώματος 35, που είναι παχύσαρκη, και περικυκλοδούν με τα χάπια και από εδώ και από εκεί κλπ. Να κάνουν τη δουλειά. Εάν αυτοί που είναι, δηλαδή ένας άνθρωπος 60 κιλό, 1,60 είναι 82 κιλά, αυτός είναι παχύσαρκος. Είναι παχύσαρκος, αλλά δεν είναι χοντρός. Δεν είναι χοντρός. Το ξέρω πως δεν είναι χοντρός. Το χοντρός το έχουμε δώσει εμείς σε μια άλλη διάσταση. Δεν το συζητάμε. Είναι παχύσαρκος και επηρεάζει την υγεία του. Εάν τον πάω 70, εάν πάει 70, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν παίρνει ένα χαπάκι για την πίεσή του, δεν θα το χρειάζεται. Και δεν θα το χρειάζεται γιατί ο οργανισμός θα κάνει καλά τη δουλειά του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βάλουμε στόχο αυτό, αντί να παίρνουμε το χαπάκι και να φοβάμαστε ότι το ξεχάσαμε, αν το πήραμε ή δεν το πήραμε. Να γλιτώσουμε χάνοντας αυτά τα 10 περιτά κιλά ή και παραπάνω, γιατί ένα 60 πρέπει να γύρω στα 60 κιλά πρέπει να είναι κανονικά το βάρος του, για να μπορέσει να αποφύγει την υπέρταση, τις επιπλοκές της και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το περπάτημα είναι από αυτά τα οποία υποτιμάται και με αλφα-γιώτα και με έψιλον. Σας το λέω δηλαδή και ευθέως προς εσάς που με ακούτε, αλλά και γενικά. Τώρα θα βγω να περπατήσω τώρα, δεν βαριέσαι τώρα. Και τι θα γίνει, περπατήσω, τι άτομο, τι να γίνει. Λοιπόν, λάθος τραγικό. Το μισάωρο, 5 μέρες τη βδομάδα, είναι καλύτερο φάρμακο από αυτό το οποίο παίρνετε εσείς το χαπάκι για την πίεση. Είναι καλύτερο μακροχρόνια. Δεν έχει καμία επιπλοκή, δεν κοστίζει σε κανέναν και σας βοηθάει και είναι με τις δικές σας δυνάμεις και με δική σας αυτορύθμιση. Και βέβαια, το τελευταίο βλέπετε, αλλά και το σπουδαιότερο, δεν μπορεί να καπνίζετε, αγαπητοί φίλοι ή αγαπητές φίλες, και να έχετε πίεση και να παίρνετε χαπάκια. Δεν γίνονται αυτά. Είναι δηλαδή κοροϊδία στο τετράγωνο. Πρέπει να πάρουμε μερικές αποφάσεις για να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα ολοκληρωτικά και να γλιτώσουμε την υπέρταση. Θέλω λοιπόν πάνω σε αυτό να πω μερικά πράγματα τώρα που όπως το είδαμε εκεί. Σχεδόν τα περισσότερα τα ξέρετε. Δεν είπα τίποτα καινούριο. Παρά τα αυτά, όλα αυτά παραβιάζονται. Όλα. Όλα. Λέει. Γιατρέ, λέει, διαπίστωσα, λέει, ότι κάθε πρωί ανεβαίνει η πίεσή μου, Ωραία, το ψάχνεις, το συζητάς. Και διαπιστώνεις ότι στη διατροφή του, τον τελευταίο καιρό, έχει αποφασίσει το βράδυ, έτσι, να δοκιμάζει την πολύ καλή σπανακοτυρόπιτα, τυρόπιτα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει η πεθερά του, η γυναίκα του ή οποιοςδήποτε άλλος. Φορτώνει, λέει, τον εαυτό του με αλάτι. Το νάτριο από το αλάτι δεν μπορεί να αποβληθεί πια όπως αποβάλλεται όταν είμαστε παιδιά. Κρατάει νερό μέσα στο εγκλωφορικό σύστημα. Και όπως ξέρετε, ναι, να βγάλουμε τηλέφωνα, ας τα βγάλουμε τηλέφωνα, ναι. Και όπως ξέρετε, σε κλειστούς σωλήνες, όπως είναι το καρδιακό σύστημα, η αύξηση των υγρών ανεβάζει την πίεση. Και έτσι λοιπόν για ένα διάστημα έχουμε αυξημένη πίεση. Παλεύει ο οργανισμός να τη ρίξει. Παλεύει. Βλέπει μεγάλη πίεση και υπάρχουν αισθητήρες όλο το σώμα, αισθητήρες ελεγχτές που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι, οι οποίοι παλεύουν να στέλνουν μηνύματα, να λειτουργήσει ο οργανισμός αντιδραστικά για να πέσει πίεση. Εμείς εκεί όμως. Εκεί. Φαγητά, ιστορίες, ποτά, τσιγάρα. Ειδοποιούν οι ελεγχτές ότι η πίεση, κάντε κάτι. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αυτή η φυσιολογική θαυμάσια, αυτός ο θαυμάσιος μηχανισμός που φτιάχνει την πίεση μόνος του και δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε με το πιεσόμετρο στο χέρι, έχει παραλύσει και αφήνει ένα άτομο να είναι υπερτασικό. Και εδώ είναι το λάθος μας που έχουμε κάνει πριν, και βέβαια δεν δεχόμαστε και συμβουλές για να το σταματήσουμε μετά. Άρα λοιπόν, και το περπάτημα
και η διατροφή που έχει λίγο αλάτι, πολλά φρούτα, πολλά χόρτα, απλά φαγητά, πολύ απλά φαγητά και γαλακτερά που δεν έχουν πολύ λίπος, είναι από τα καλύτερα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν πίνουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ποτά ιδιαιτέρως, ούτε μια φορά στις τόσες, μια φορά στις τόσες. Το μια φορά στις τόσες δεν το συζητάμε ποτέ. Αλλά δεν είναι μια φορά στις τόσες, μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Αυτό είναι το θέμα, το τόσες που λένε μερικοί. Και δυστυχώς αφήνουν τον εαυτό τους να χαλάει συνεχώς και να βάλεται από την υπέρταση εσωτερικός εχθρός. Η υπέρταση είναι εσωτερικός εχθρός. Το ζάχαρο είναι εσωτερικός εχθρός. Η χοληστερίνη είναι εσωτερικός εχθρός. Και ξέρετε κάτι. Σας κάνει εντύπωση που τα τελευταία χρόνια έχουμε λυσάξει γιατροί. Το λέω γιατί το έχω ακούσει αυτό από πολλούς φίλους και. Το θεωρώ δικαιολογημένο εγώ. Με αυτά και με αυτά και με αυτά και με αυτά. Ναι. Γιατί τώρα πια δεν παθαίνετε τύφο. Η θυματίωση μέχρι πριν αυτή την αθρώα μετανάστευση που είχε γίνει στην Ελλάδα είχε εξαφανιστεί. Τώρα είναι σπάνια βέβαια. Λοιπόν, οι λοιμώξεις αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα με φλεγμονές πριν των νοσοκομιακών που είναι μείζον πρόβλημα. Θα το κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Ο άνθρωπος έχει τάσει να ζήσει πολλά χρόνια και καλά χρόνια. Αλλά τι γίνεται. Ο τρόπος που ζει, το στυλ της ζωής, οι δυνατότητες που έχει και τις καταχράται, που δεν υπακούει σε κανόνες, τον έχουν κάνει να παθαίνει συνέχεια από εσωτερικούς εχθρούς. Ζάχαρο, χοληστερίνη και υπέρταση είναι εσωτερική εχθρή. Θα πάρουμε όμως μια γραμμή να συζητήσουμε. Κυρία Κατερίνα, γεια σας. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα. Ήθελα να σας πω για το πρόβλημα που έχω. Πέστε μου. Για την πίεση. Μάλιστα. Έχω έρθει πριν από 15 μέρες ήρθα σε εσάς, μου δώσατε το ένα λεπτό να σας πω, το Abrivel, το Τραπατίον. Ναι. Και το Maribel, το άλλο, αν τα λέω καλά. Σας τα έδωσε ο γιατρός αυτά. Απροβέλ και απρο... και Maribel. Δεν ακούω, δεν αξιωματέ. Maribel το λέμε και Απροβέλ. Δεν ξέρω εγώ Μανιπέρι. Το Μανιπέρι δεν το δίνω εγώ ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων, πέστε μου, ναι. Ίσως εγώ δεν το διαβάζω καλά. Ωραία, πέστε μου, ναι. Το Απροβέλ που έχετε δώσει και αυτά. Ωραία, πέστε μου. Ήθελα να συζητήσω λίγο μαζί σας γύρω από αυτό το θέμα, γιατί ξέρω, με έχουν συστήσει οι φίλες μου. Μια ερώτηση θα μου κάνετε όμως. Δεν έχουμε χρόνο για κουβέντα, δεν έχουμε πολύ. Μια ερώτηση να απαντήσουμε, γιατί και άλλοι περιμένουν. Πέστε μου. Δεν θα κάνω ερώτηση. Θέλω αυτό το Απροβέλ που παίρνω, που μου έχετε δώσει, αυτό εσείς μου το έχετε δώσει. Είναι φάρμακο πολύ καλό, πάρα πολύ καλό φάρμακο. Ναι, μα πηγαίνω πολύ καλά, γι' αυτό θέλω να μου πείτε, για τη δοσολογία μου είχατε πει ένα, αλλά εγώ πάω πολύ καλά με το ένα. Μπορώ να πάρω μισό? Δεν σας ακούω, να πάρετε μισό. Πηγαίνω πολύ καλά με το ένα. Μπορώ, ναι, να παίρνω μισό επειδή μου πέφτει περισσότερο? Άμα πέφτει περισσότερο, θα ξαναρυθμίσουμε ξανά τη θεραπεία και εν ώψη καλοκαιριού. Και αυτό θέλω περισσότερο να ακούσουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Εν ώψη καλοκαιριού χρειάζεται μια καλύτερη ρύθμιση. Γιατί? Γιατί η πίεση το καλοκαίρι πέφτει και από μόνη της λίγο. Είναι πιο ήπια. Μην παίρνουμε τα ίδια βαριά φάρμακα ή σοβαρά φάρμακα πέρα με το χειμώνα. Εάν λοιπόν πέφτει, τότε να το κουβεντιάσουμε, να ελαττώσουμε λίγο τη δόση. Έτσι. Ναι. Και να δούμε και αν τη χρειαζόμαστε κιόλας. Για να μπορέσουμε να είμαστε σε σωστή πίεση. Η χαμηλή πίεση δεν είναι πάντα ευεργετική. Η πολύ χαμηλή. Μάλιστα. Εντάξει, Κατερίνα, καλά τα λέμε και κατηδίαν. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτό που ανέφερε η κυρία Κατερίνα ήταν ότι τα φάρμακα την έχουν πιάσει καλά. Καλό αυτό. Και αν πρέπει να τα μειώσει λιγάκι εν ώψη του καλοκαιριού. Ναι, για όλους ισχύει αυτό. Ναι, για όλους. Αν βλέπετε ότι η πίεση παίζει 12, 12,5, 13, 10,5, 12, πολύ καλή ρύθμιση. Μπαίνουμε σε ένα καλοκαίρι όμως, στο οποίο βέβαια θέλω να βγάλω τον κίνδυνο και να βγάλω και αυτές τις υπερβολές. Ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει ένα ποτήρι νερό και να πιει, δεν έχει ανάγκη να στερηθεί το διουρητικό του. Μην τρελαθούμε, γιατί πίνει νερό και το αναπληρώνει. Ένας υπερήλικας όμως, ο οποίος είναι σε μια θεραπεία αρκετά δυναμική, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει, να κινηθεί, πρέπει οπωσδήποτε η θεραπεία να προσαρμοστεί, μην του κάνει κακό πια. Γιατί ξέρετε ότι ο κίνδυνος στις ζεστές μέρες των υπερηλίκων είναι η υπερθερμία,
είναι αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που να τον μπερδέψει και να τον αρρωστήσει χωρίς να έχει καμία εξωτερική αρρώστια. Άρα λοιπόν, επαναπροσδιορισμός της θεραπείας εν ώψη καλοκαιριού, εφόσον έχουμε καταφέρει και έχουμε ρυθμίσει την πίεσή μας. Τώρα υπόθηκε κάτι άλλο όμως, το οποίο το έπιασα εγώ και το συζητώ. Πάγια τακτική. Πάγια τακτική. Αλλαγή δοσολογίας φαρμάκων χωρίς να ενημερώσουμε τον γιατρό μας. Μίζον λάθος. Μίζον. Σας το λέω. Γιατί? Γιατί αυτός που μας χορήγησε τα φάρμακα, εάν τα έχουμε πάρει από γιατρό, το συζητώ αυτό γιατί μερικές φορές έχουν γίνει μερικά πολύ περίεργα πράγματα, αυτός είναι εκείνος που ξέρει γιατί πήραμε αυτή τη δόση. Γιατί παίρνουμε. Όταν κόψουμε τη δόση στη μέση, στην πρώτα απ' όλα, να θυμάστε ένα πράγμα. Εάν το χάπι δεν έχει στη μέση χαραγματιά που να δείχνει ότι μπορεί να κοπεί στη μέση, να ξέρετε ότι δεν ξέρει κανείς πού είναι η ποσότητα του φαρμάκου. Δηλαδή, εάν ένα χάπι είναι στρογγυλό αυτό και λοιπά και το κόβει με το μαχαίρι για να το καπάμε στη μέση, μπορεί όλο το φάρμακο να είναι από τη μια πλευρά και από την άλλη να είναι το έκδοχο. Και να πάρουμε αλεύρι από τη μία και το χάπι όλο μαζί από την άλλη. Άρα λοιπόν δεν χωρίζουμε χάπια εάν δεν ρωτήσει το γιατρό μας και πάρουμε εντολή. Παίρνουμε όμως πάλι μια γραμμή, κυρία Γεωργία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέστε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τον μπαμπά μου. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι γύρω στα 70 χρόνια και ναι. Είναι γύρω στα 70 ετών. Ναι, ναι. Είναι αρκετά δραστήριος. Μπράβο. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Και όταν τον μετράμε σε διάφορες φάσεις, σε κάποιες στοιχείες μετρήσεις, ναι. Μπορεί να είναι η πίεση γύρω στο 16, μάλιστα. 15 με 10, 9. Μάλιστα. Ο οποίος βέβαια δεν θέλει να πάρει, να πάει σε κάποιον γιατρό, να πάρει κάποια θεραπεία. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Συνήθις περίπτωση. Συνήθις περίπτωση. Το ακούμε αυτό ειδικά με άντρες οι οποίοι μέχρι τις ηλικίες αυτής δεν πήγαν σε γιατρό ποτέ. Είναι πολύ γεροί, πολύ δυνατοί. Το τι δείχνει το πιεσόμετρο τους αφήνει αδιάφορους, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Εγώ θα έλεγα, αν δεν τρέχω βία από την αρχή, να ακολουθήσει αυτές τις συμβουλές που είπα πριν, που είναι πολύ πιο ευχάριστες. Ναι. Δηλαδή να μειώσει το αλάτι, να τρώει πολλά φρούτα, χόρτα και γαλακτερά με χαμηλά λιπαρά, να πλουτίσει τη διατροφή του. Μάλιστα. Να μην πίνει αν είναι πότης, πέρα από ένα-δύο ποτά το πολύ. Και βέβαια να περπατάει μισή ώρα την ημέρα. Και εάν είναι καπνιστής, οπωσδήποτε να κόψει το τσιγάρο. Αυτά ίσως του πάνε το 15 και το 15,5 το 14. Οπότε είναι εκτός θεραπευτικού στόχου και μπορεί πραγματικά να γλιτώσει τις θεραπείες και να μην την έχει ανάγκη. Έτσι, και ευχαριστώ πολύ που τα αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, αυτό που αναφέραμε τώρα. Όσοι συνάδελφοι παρακολουθούν την εκπομπή, κουνάνε το κεφάλι τους τώρα και λένε πόσες φορές το έχουν αντιμετωπίσει. Και όχι μόνο για την υπέρταση, που δεν είναι καθόλου αθώα, και για άλλα πράγματα. Για τη χοληστερίνη, δεν παίρνω φάρμακα. Το ζάχαρο, δεν παίρνω φάρμακα. Βρε Χριστιανέ μου, βρε καλέ μου, κάνε τη θεραπεία. Δεν παίρνω φάρμακα. Και προσέξτε τώρα. Και εδώ θέλω να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία λέμε, γιατί ο λόγος που τα λέμε, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτός. Μεταξύ μας να ανταλλάξουμε μερικά θέματα που είναι απλά και εφαρμόσιμα από εσάς για τη βελτίωση της υγείας σας. Τίποτα άλλο δεν έχουμε λόγο. Άλλο πράγμα. Να κάθεστε μπροστά στον γιατρό. Τον αγαπημένο σας γιατρό. Και να του λέτε ότι η πυρσούλα πήγε 15,5 και πάει 16. Και τι να κάνουμε, γιατρέ μου. Και νομίζω είχα κάτι στεραχώριες και μου φταίει το έμφυα, μου φταίει ο Πρωθυπουργός, μου φταίει ο Τσόιμπλε. Κάπου πάμε να δικαιολογήσουμε γιατί πίεση έχει πάει στο 15,5. Άλλο πράγμα είναι αυτό, προσέξτε, που είναι μια απλή ήπια υπέρταση, ήπια απέτη, μονήρης παράγων κινδύνου, ένας παράγων κινδύνου, πάει η πίεσή μου 15,5. Όλα τα άλλα μου είναι καλά. Άλλο αυτό. Και άλλο πράγμα, έχω και το ζαχαράκι μου και η χοληστερίνη 280 και 15,5 πίεση και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Εάν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά υπογράφουμε μια πολύ δύσκολη πορεία που θα ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος του Γολγοθά.
Έτσι ακριβώς. Θα πάρουμε μια γραμμή και θα συνεχίσουμε. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούω, πέστε μου. Είστε ο γιατρός. Ο γιατρός είμαι, ναι. Ακούτε, εγώ είναι τώρα μια εβδομάδα, πιο λίγο από εβδομάδα, που με έπιασε μια ζάλη. Ναι, ναι. Σαν να έφευγα από τον κόσμο. Ναι. Τα μάτια μου θολώσανε, δεν μπορούσα να περπατήσω και έφερα τον γιατρό. Ναι, ναι. Μου είπε ότι είναι στομαχικό σύλικο, αλλά μπορεί λέει, να είναι και από το. Να φιένα. Ναι. Έκανα εξετάσεις και έχω χοληστερίνη και τριγλυκερίδια. Έκανα καρδιογράφημα, είναι καλό. Τη Δευτέρα θα πάω να κάνω τρίπλεξ. Ωραία, πολύ ωραία. Και θα δω τώρα πώς θα πάω. Πάντως τώρα είμαι καλά. Δηλαδή. Αυτό με είχε πιάσει και πριν 3 χρόνια στην Αίγαινα. Ναι, ναι, ναι. Έχω σπίτι στην Αίγαινα. Ναι. Μάλιστα, κυρία Μαρία. Ήμουνα καλά. Ναι. Και αυτό πάλι με έπιασε ξαφνικά, γιατρέ. Γιατί. Ναι. Να σας δω το εξής. Όταν ναι. κουνάτε το κεφάλι, κάθεστε κάποιοι, κουνάτε το κεφάλι απότομα. Σας φέρει ζάλι? Όχι. Όταν από το κρεβάτι σηκώνεστε να κάτσετε καθιστή, αισθάνεστε να γυρίζουν όλα γύρω? Όχι, όχι, όχι. Μόνο πότε... αυτή την περίπτωση που σας λέω. Ναι, πότε σας πιάνει αυτό? 8.30 ώρα το πρωί, ναι. και όπως κάτσε στο κρεβάτι, εκείνη την ώρα με έπιασε. Μόλις σηκωθήκατε λοιπόν? Ναι, μόλις σηκώθηκα. Μάλιστα. Και ήθελα να πάω με συγχωρείτε τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα σιγά σιγά, δεν μπορούσα να περπατήσω και τα μάτια μου ήταν θολά. Δεν μαύρισε. Δεν αισθάνθηκα τις δυνάμεις σε εγκαταλείπουν. Δεν σε εγκατέλειψαν δυνάμεις. Όχι. Απλώς όχι. Είχατε ισορροπία, καθόλου ισορροπία δεν είχατε. Ναι, 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 μάλιστα, γιατρέ. Μάλιστα, και αυτή η ζάλη έφυγε, ναι. βέβαια σιγά σιγά, αλλά ναι. αμέσως έφερα τον γιατρό. Ναι. Ήταν 7.30 ώρα. 8.30 ώρα ήρθε ο γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Και έκανα και τις εξετάσεις. Έχω τριγλυκερίδια, ναι. 288 μάλιστα. και δεν ξέρω πόσα έχω και. Χοληστερίνη. Αυτά θα τα ρυθμίσετε. Ναι. Αυτά πρέπει να τα ρυθμίσετε, κύριε. Μου είπε ο γιατρός να μην τρώω αλάτια. Να. Μου έδωσε ένα διαιτολόγιο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ το ωραία. Ακολουθώ. Το ακολουθώ, γιατρέ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό θα... από τι μου είπε. Αυτό όπως το περιγράφετε. Θα το ρωτήσω και εσάς, ναι. γιατρόλη μου. Ακούστε με λιγάκι. Αυτό ναι. όπως μου το περιγράφετε. Ναι. Όπως μου το περιγράφετε και αφού έχει ξανάρθει πριν από πολλούς και πολύ καιρό πριν πάλι. 3 χρόνια. Πριν 3 χρόνια. Συνήθως ελέγχουμε το λαβύριθο. Συνήθως. Ναι. Ναι, ναι. Και βέβαια δεν έχει τίποτα ο λαβύριθος, απλώς κάτι τον ερεθίζει και εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο που μας ταλαιπωρεί κάποιες μέρες και μετά φεύγει. Επευκαιρία όμως αυτού. 2 ώρες περίπου, ναι. αλλά σε 1 ώρα είμαι εντάξει, αλλά είμαι, έχω πολύ ατονία μετά. Ναι, λοιπόν, εσείς θα κάνετε όλες τις εξετάσεις σας. Τις έκανα. Ωραία, και ό,τι άλλες έχετε να συμπληρώσετε, να βεβαιωθείτε ναι. τι γίνεται. Και από, ναι. και από εκεί και πέρα θα κοιτάξετε και το λαβύριθο με έναν ρηλά. Ναι. Για να ναι, σας πει αν μπορεί να σε βοηθήσει. Εντάξει. Ναι, γιατί θα κάτσω, γιατί δεν φεύγω για την Αίγινα, πρέπει να κάτσω να δω τον εντάξει. εαυτό μου. Θα, δεν είναι τίποτα, μη στεναχωριέστε αυτά που και στην Αίγινα θα πάτε τίποτα, θα πάτε. Γιατρούλη μου, σε παρακαλώ, πες μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά. Ναι, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Γιατρέ μου, συγχαρητήρια για την προσφορά που μας δίδεται. Να μιλήσουμε έτσι τηλεφωνικώς. Ναι, πέστε μου. Είμαι 80 περίπου, κιλά είναι 82, μάλιστα. είμαι και ένα 80 ναι. και δεν καπνίζω, δεν πίνω, χοληστερίνη στα 170. Μπράβο. Παίρνω ένα χαπάκι περίπου τα 15 χρόνια, 20, μου το έδωσε ο δασκαλάκης, λέει το γιατρός μου, ναι. Περικλής, προληπτικά κάποτε. Τώρα πολλές φορές το παίρνω αυτό, ένα δισκείο μικρό είναι και... Αν τηλεφωνηθώ ή αν στρεσαριστώ ή αν σηκώσω τη φωνή μου ναι, ναι. και ειδικά είναι βράδυ, συγχύζομαι και αισθάνομαι έτσι μια θολούρα, μια έτσι μπροστά μου, έτσι στα μάτια μου και πολλές φορές δεν παίρνω δεύτερο, μπορώ να παίρνω δεύτερο χάπι. Για ποιο χάπι μιλάμε τώρα? Για το Coveran 5x5. Ναι, πολύ σοβαρό χάπι αυτό, σοβαρό και αξιολογότατο. Έτσι. Εάν η πίεση δεν ανεβαίνει ναι, και αν ναι, αυτό ναι. δεν είναι θέμα πίεσης αλλά είναι θέμα αντίδρασης. Επειδή κάπου μίλησες δυνατά, κάπου συγχύστηκες κλπ. Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε την πίεση. Μπορεί να είναι μια νευρική αντίδραση, κατάλαβες. Έτσι αντιδράς. Θύμωσες και πώς λένε, σου την έδωσε, ας πούμε. Κατά πω κάπως έτσι. Ναι.
με την εκείνη την. Αν δεν έχει την πίεση να τη δει, μην πάρει ναι. δεύτερο, γιατί αυτό θα την πάει πολύ χαμηλά την πίεση. Δηλαδή... Γι' αυτό τώρα ρωτάω να δω, διότι πολλές φορές έρχομαι στο αμήν, έρχομαι σε στιγμή, λέω να πάρω, διότι αισθάνομαι ανησυχία και λέω τώρα. Δεν έχει πιεσόμετρο. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει πιεσόμετρο. Έχω πιεσόμετρο, έχω τα πάντα και τα παίρνω αυτόματα. Έχω 14. Άμα έχει 14, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πάρει άλλο. Άμα έχει 14. Έτσι. Εντάξει, γιατί ναι. είναι δυνατά κάποια αυτά. Δυνατά και θα την πάνε ναι. την πίεση πολύ κάτω. Α, πάνε την πίεση, α, εντάξει. Εντάξει, άντε, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Ευχαριστώ, γιατρέ μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας σε αυτό. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Σε κάθε σπίτι μέσα, σε κάθε σπίτι μέσα, υπάρχουν χάπια για την υπέρταση. Ο τζίρος, να το πω έτσι, παρόλο που δεν είναι θέμα τζίρου, ούτε και με ενδιαφέρει εμένα αυτό, αυτό θα φέρει το Υπουργό Οικονομικών. Είναι τεράστιος και κρύβει από πίσω την ανησυχία και την παρουσία της υπέρτασης σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά και γενικά στην κοινωνία μας σήμερα. Πρώτη κατανάλωση χαπιών σχεδόν είναι, όχι σχεδόν, είναι τα χάπια για την πίεση. Και συνδυάζεται με ζαχαράκι και συνδυάζεται με χοληστερίνη και συνδυάζεται με κάπνισμα και καμιά φορά είχε και ο μπαμπάς μας και έφυγε στα 55 του. Οπότε, αγαπητοί φίλοι, αυτά, όσο και αν θέλουμε να τα διασκεδάσουμε, όσο και αν τα λέμε έτσι απλά, είναι τελεσίγραφα. Τελεσίγραφα. Και αν δεν αφυπνιστούμε, να πούμε τι κάνω, μωρέ, πού πάω, τι γίνεται, κάτσε, έχω ευθύνες, έχω υποχρεώσεις στο σώμα μου, στον εαυτό μου, στη ζωή, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, πρέπει να αλλάξω. Και νομίζουμε ότι μόνο με το να καταπίνουμε χάπια κάτι κάνουμε. Σας λέω ότι κάνουμε μισή δουλειά. Μισή δουλειά. Η άλλη μισή δουλειά, για να σας το επαναλάβω, είναι αυτά τα απλά πράγματα που λέμε. Προσέχουμε το ιατρολόγιο μας, δεν τρώμε πια όπως τρώγαμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ούτε Πάσχαν είναι, ούτε Χριστούγεννα είναι. Δεν μπορούμε να τρώμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε, αυτή την κακοποίηση του γαστεντερικού που κάνουμε συνήθως δήθεν εν ώψη γιορτών και τρώμε πράγματα τα οποία κυριολεκτικά μας. Ταράζουν όλο τον οργανισμό εσωτερικά και ανεβάζουν χοληστερίνες, ζάχαρα, πιέσεις. Η τριπλέτα χοληστερίνη, ζάχαρο, πίεση πάνε μαζί αγκαζέ. Η διαβητική είναι κατά 67% υπερτασική και κατά 70% υπερχοληστερινεμική. Η υπερχοληστερινεμική είναι κατά 55% υπερτασική και αν έχουν και την κερίδια πολλά πάνε ντουγρού για να κάνουν αργότερα ζάχαρο. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πάρτε διπλά χάπια, τριπλά χάπια, τετραπλά χάπια, 10 χάπια την ημέρα. Δεν είμαι, όχι γιατί δεν μπορεί να μην τα χρειάζεστε και πρέπει να δοθούν, αλλά γιατί μπορείτε να τα αποφύγετε παίρνοντας μερικές σαφείς θέσεις για την υγεία σας, στο θέμα της διατροφής, στο θέμα του τρόπου κίνησης, την κίνηση, διακοπή καπνού και ποτού, διακοπή καπνού και ποτού, πάρα πολύ βασικό αυτό. Και βέβαια πάρα πολύ ακόμα κάτι που δεν το γράφω τα βιβλία. Συγγνώμη, να μην τρελαινόμαστε με πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κοιτάμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, την ηρεμία μας, την καλή μας διάθεση, μεγάλη υπόθεση η καλή διάθεση. Δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, ξέρετε, στις έρευνες που κάνουμε οι γιατροί. Δεν μπορούμε να πούμε, κύριε, ποια είναι η διάθεσή σας. Δεν μπορούμε γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι λίγο στεναχωρημένος, δεν μπορεί να την περιγράψει. Δεν περιγράφεται εύκολα. Θέλει ειδικό ερωτηματολόγιο ψυχιάτρων και ανθρώπων που ασχολούνται με την ψυχολογία για να προσδιορίσει ότι αυτός είναι τύπος που είναι βαρύς, αυτός είναι ωραίος, χαλαρός. Και γι' αυτό το λόγο λέμε εμείς που το ξέρουμε αυτό, εμείς που θέλουμε να φυλάξουμε τον εαυτό μας, τα διασκεδάσουμε, θα πω κάπως έτσι, τα χαλαρώνουμε, τα υποδιπλασιάζουμε, δεκαπλασιάζουμε τα προβλήματα. Μόνο και μόνο γιατί πρέπει να είμαστε ζωντανοί, γεροί, για να βοηθάμε τον εαυτό μας, να απολαμβάνουμε τη ζωή, τους συγγενείς μας και όλους εκείνους που είναι γύρω μας. Αγαπητοί φίλοι, έχετε υπόψη ότι η πίεση ξεκινάει από πολύ χαμηλά. Σπάνια εμφανίζεται με 25άρια και 22άρια, φοβάστε. Σπανιότατα. Σχεδόν ποτέ, να πω το πω έτσι. Παρά σε κάτι ειδικές περιπτώσεις που δεν μας αφορούν ή κάτι εκτός λογικής. Ξεκινάνε από χαμηλά. Μόλις καταλάβετε ότι κάτι συμβαίνει, μόλις ο γιατρός προβληματιστεί, ξεκινήστε αυτά τα υγιεινοδυτητικά που είπαμε. Ώστε να μπορέσουμε να
αποφύγουμε θεραπείες μακρόχρονες και τις επιλογές για τις οποίες θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ όσους συμμετείχανε και δώσανε άλλη πνοή στην εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε. Ερωτήσεις μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε, αλλά να προσέχετε για να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.